κόσμο που τον περιμένει στη διεθνή έκθεση. Αν μπορούμε να ακούσουμε κιόλας τι του λέει ο κόσμος. Μάλιστα. Και πηγαίνει ο Πρωθυπουργός για να κάνει τα εγγένεια. Επαναλαμβάνω, είμαστε σε απευθεία σύνδεση συνεχώς με τη Θεσσαλονίκη προκειμένου να μαθαίνουμε τις πληροφορίες. Σε λίγο θα επιστρέψουμε και στο Γιάννη Τζούρο. Γιάννη, νομίζω με ακούτε τώρα. Ναι, μόλις μπήκε ο Πρωθυπουργός. Μόλις μπήκε, τον είδαμε. Για να ολοκληρώσουμε. Δώσε μας. Του έλεγα για το κομμάτι πρώτα απ' όλα των νέων μέτρων και του νέου μνημονίου, το οποίο λέγεται και από την αντιπολίτευση κτλ. Αυτό νομίζω το θέμα το έχει κλείσει ο κ. Τουρνάρας. Για τις αμυντικές βιομηχανίες, Γιάννη, υπάρχει κάτι. Για τις αμυντικές βιομηχανίες, βεβαίως, και θα αναφερθεί ο Πρωθυπουργός σε αυτό το θέμα. Όλοι περιμένουμε. Εδώ γνωρίζουμε ότι το μότο της κυβέρνησης είναι ότι η χώρα δεν μπορεί να μείνει χωρίς αμυντική βιομηχανία. Και αυτό το οποίο θα πει σπίρο ο κ. Σαμαράς είναι ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε σε καθάριση εν λειτουργία και όχι σε αυτό το οποίο αναφέρει η Τρόικα, που είναι να κλείσει σε ένα μοντέλο τύπου ΕΡΤ. Δεν προκρίνει αυτό δηλαδή η κυβέρνηση. Ωραία. Γιάννη, να μείνουμε σε αυτά. Τον κύριο Μίχαλο βλέπω, τον πρόεδρο του εμπορίου βιομηχανικού. Πρέπει να είναι στην πλάτη ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, αν και με την πλάτη εκείνος πρέπει να είναι. Αν μπορούμε να ακούσουμε κιόλας. Ο κύριος Σταμάτης πίσω του δεξιά, ο Υπουργός Επικρατείας. Δεν έχουν πάνε πολλοί υπουργοί από ό,τι μας λένε οι πληροφορίες. Ο κύριος Γεωργιάδης, ο Καλαφάτης. Ο κύριος Αθανασίου, Υπουργός Δικαιοσύνης. Λοιπόν, χαιρετάει έναν ο Πρωθυπουργός. Χωρίς τις εικόνες που είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια. Χωρίς αυτές τις τυμπανοκρισίες. Έχει κατέβει, κατέβει ο πύχης. Ναι, έχει κατέβει ο πύχης. Και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο κύριος Μπουτάρης. Μαζί με τον κύριο Χρυσοχοίδη. Ναι, ο κύριος Μπουτάρης, ο οποίος έχει εκφράσει αρκετές ενστάσεις για όλο αυτό που γίνεται τα τελευταία χρόνια στη Θεσσαλονίκη, τα μέτρα ασφαλείας και το χαρακτήρα που έχει πάρει εκεί όλη αυτή υπόθεση. Λοιπόν, θα κάθισε ο κύριος Σαμαράς, θα έχει αυτή την συζήτηση με παραγωγικούς φορείς και μετά θα συνδεθούμε να παρακολουθήσουμε και την ομιλία μας. Λοιπόν, θα είναι μια εκπομπή όπως